Μεγάλο ευχαριστώ στους καταπληκτικούς ονεδίτες μας που δίνουν πάντα το δικό τους ξεχωριστό παλμό σε όλες μας τις συγκεντρώσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην καθεμία και στον καθέναν από σας ξεχωριστά που έφεραν τη Νέα Δημοκρατία το μεγάλο θριαμβευτή των εκλογών της 21ης Μαΐου. Με ένα ποσοστό το οποίο ξεπέρασε τις προσδοκίες κάποιων, αλλά απέδειξε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη πλατιά δύναμη ενότητας και προκοπής του τόπου μας. Όμως, φίλες και φίλοι, η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Στις 25 Ιουνίου πάμε για να πετύχουμε μία ακόμα μεγαλύτερη νίκη. Και σε όσους... και σε όσους αμφισβήτησαν αυτή τη μεγάλη παράταξη, επειδή σήμερα έχουμε και τελικό Champions League, έχω να τους πω μία κουβέντα. Η φανέλα της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ βαριά. Και είναι γαλανόλευκη τα χρώματα της πατρίδας μας. Φίλες και φίλοι, θέλησα να βρεθώ σήμερα μαζί σας εδώ πέρα στην Κατερίνη, στην Πιερία, καθώς δεν είχα καταφέρει να έρθω στα πλαίσια της πρώτης προεκλογικής μας περίοδου. Να σας πω καταρχάς ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι κάνατε για την παράταξή μας, αλλά να σας ζητήσω να εργαστούμε ακόμα πιο σκληρά, ακόμα πιο δυναμικά για να πετύχουμε την 25η Ιουνίου μια ακόμα μεγαλύτερη νίκη. Διότι όλη η Ελλάδα είναι μπλε και θα ξαναείναι μπλε. Για σας, εγώ θυμάμαι, απευθύνομαι εδώ στους νεολαίους μας, όταν εγώ ήμουνα στη δικιά σας ηλικία, με κάποιους λίγο μεγαλύτερους, δίναμε τους μεγάλους αγώνες μαζί με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και φέρναμε τη Νέα Δημοκρατία σε πρωτοφανή ποσοστά. Και αναρωτιέμαι πόσοι θα πίστευαν ότι μπορούσαμε να ξαναφέρουμε τη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστά πάνω του 40% και όμως το καταφέραμε. Το καταφέραμε. Γιατί το καταφέραμε? Διότι οι πολίτες επιβράβευσαν τη σκληρή δουλειά την οποία κάναμε 4 χρόνια, επιβράβευσαν το γεγονός ότι κρατήσαμε την κοινωνία όρθια σε πολύ μεγάλες δυσκολίες, στηρίξαμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους τα χρόνια της πανδημίας, ξαναβάλαμε την οικονομία σε τροχιά ανάκαμψης. Οι πολίτες επιβράβευσαν τη συνέπεια λόγων και έργων. Γιατί τι σας είχα πει πριν από 4 χρόνια όταν είχα ξαναέρθει στην Κατερίνα? Σας είχα πει ότι θα μειώσουμε τους φόρους και μειώσαμε τους φόρους για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σας είχα πει τότε ότι η πρώτη προτεραιότητά μου, ειδικά για τη νέα γενιά, είναι να δημιουργήσουμε πολλές καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και προσθέσαμε 300.000 θέσεις εργασίας μέσα σε μία τετραετία.